MyRadio 89,6 και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Δήμητρα Λιμπεροπούλου, Περιφερειακή Σύμβουλο και όχι μόνο, ένας άνθρωπος ενεργός πολίτης πάνω απ' όλα. Κυρία Λιμπεροπούλου, έχουνε που έχουνε τα προβλήματά τους εκεί στο Κινάλ, Πασόκ ή όπως θέλει να το ονομάσει ο καθένας. Έχουνε και τη Δήμητρα τη Λιμπεροπούλου και τους λέει με σοβαρή ατζέντα να πάτε σε αυτές τις εκλογές εσωκομματικές. Τι είναι αυτά που ζητάτε τέτοια εποχή, εκλογές με ατζέντα? Καλή σας μέρα καταρχήν, καλημέρα στην όμορφη Κορινθία μας και σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε μαζί μου. Νομίζω ότι ζητάω τα αυτονόητα, διότι δεν μπορεί να διεκδικείς την ηγεσία του σοσιαλδημοκρατικού, ενός σύγχρονου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, όπως θέλει να το ονομάζουν, χωρίς να έχεις στην ατζέντα και πολύ ψηλά μάλιστα το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Διότι η σοσιαλδημοκρατία, ξέρετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ψηλά την προστασία του περιβάλλοντος στην ατζέντα της. Άρα, εδώ τι κάνουμε, και να μην ξεχνάμε ότι διεκδικούν την ηγεσία ενός κόμματος, όπως είπα πάλι, χωρίς να σκέφτονται για το μέλλον. Δηλαδή, μόνο οι ψήφοι, το μέλλον, έτσι, γιατί η Ελλάδα αν έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε είναι γιατί μέχρι τώρα και ίσως ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι ήταν τόσο κοντόφθαλμοι οι πολιτικοί που δεν τους ένοιαζε τι θα γίνει τα επόμενα 30 χρόνια, δεν σχεδίαζαν για τα επόμενα 30 χρόνια, σχεδίαζαν απλά για τις επόμενες εκλογές. Κάπως έτσι γίνεται πάντα. Ναι, κάποια στιγμή όμως αν θέλουμε να λέμε μένουμε Ευρώπη και να ισχυριζόμαστε ότι μένουμε Ευρώπη και μένουμε Ευρώπη, τότε θα πρέπει να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό μαζί σας. Άρα λοιπόν, μάλλον η ερώτησή μου και η απορία μου και η αγωνία μου είναι σωστή και πιστεύω ότι ο κάθε πολίτης ο οποίος πραγματικά σκέφτεται ως Ευρωπαίος, έτσι ακριβώς θα σκέφτεται. Ναι. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα που είναι, πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα μας. Τώρα συγγνώμη, αλλά με το χέρι στην καρδιά πιστεύετε ότι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν για νέο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής με αυτή την ατζέντα θα πάνε ή με βάση το θυμικό, με βάση το όνομα ή ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας? Δεν έχει σημασία τι πιστεύω, σημασία έχει τι ελπίζω. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Οι πολίτες πραγματικά να ζητάνε πλέον διαφορετικά πράγματα από αυτούς που αύριο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, μπορεί να είναι πιθανόν μελλοντικοί πρωθυπουργοί, υπουργοί σε κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Η σοσιαλδημοκρατία το απαιτεί. Αρχίζει να μπαίνει η πράσινη οικονομία, αρχίζουν να μπαίνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλα αυτά που φαινόντουσαν γραφικά πριν από καμιά 15 ετία όταν κάναμε τις συνεντεύξεις. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, η φύση δεν περιμένει, η κλιματική αλλαγή δεν περιμένει, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για αυτά. Πολύ λίγοι κομματικοί και πολιτικοί σχηματισμοί έως ελάχιστοι μιλάνε ουσιαστικά εδώ και χρόνια και όπως είπατε κι εσείς μας θεωρούσαν γραφικούς όταν τα λέγαμε αυτά. Για άλλη μια φορά οι περισσότεροι απλώς εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών την ανησυχία του κόσμου για την κλιματική αλλαγή. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. Είμαστε ουραγοί. Η Ευρώπη προχωράει. Προχωράει ή κάνει πισωγυρίσματα ειδικά για τον τομέα της ενέργειας? Προσπαθεί να προχωρήσει, να το πω καλύτερα. Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο σωστή έκφραση. Μην ξεχνάτε όμως ότι το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, η πράσινη στην Ευρώπη, είναι μια μεγάλη δύναμη. Κυβερνητική αυτό, πλέον δύναμη. Ακριβώς. Κάτι παραπάνω έχουν δει. Μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολύ καλά κάνουμε και μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί βλέπετε τι γίνεται με την ενέργεια, βλέπετε πού θα καταλήξουμε στο τέλος. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να έχουμε σε αυτό το τόπο χωροταξικό. Να ξέρουμε πού θα πάει, σε ποιο χώρο θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, σε ποιο χώρο που είναι ο αγιαλός, που είναι το δάσος, που είναι όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν
να προχωράμε μπροστά χωρίς χωροταξία. Ούτε όμως μπορούμε να μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε όποια τοποθεσία προταθεί. Αυτό για... ακριβώς σας λέω. Αν προταθεί ανεμογεννήτρια να βγαίνουν 100 άνθρωποι και να κινούνται νομικά. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η χωροταξία είναι το βασικότερο στοιχείο που μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να πάμε μπροστά. Δηλαδή θεωρείτε εσείς ότι αν ο νόμος προβλέπει ότι σε αυτό το βουνό μπορεί να γίνει ανεμογεννήτρια, δεν θα εμφανιστούν 100 που θα πούνε όχι εδώ ανεμογεννήτρια γιατί μου ενοχλεί τους παπαγάλους? Ο νόμος για να προβλέψει σωστά θα πρέπει να βασιστεί πάνω σε επιστημονικά δεδομένα. Σε επιστημονικά δεδομένα υπάρχουν και για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά άντε βάλτε εσείς μια κεραία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βασιστούμε σε επιστημονικά δεδομένα, γιατί και για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εγώ τουλάχιστον στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχω πει και έχω εκφράσει την άποψή μου. Θέλω να σας πω λοιπόν και επιμένω ότι αν χρησιμοποιήσουμε τα επιστημονικά δεδομένα και θέσουμε ένα σωστό χωροτακτικό στη χώρα, νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Προσπαθούμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες, όχι για το συμφέρον του τόπου, αλλά για το συμφέρον του επιχειρηματία που θα βάλει τις ανεμογεννήτριες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν γίνεται το χωροταξικό, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και αυτός που θα τη βάλει τα ανεμογεννήτρια δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας, το κάνει όχι για να βγάλει λεφτά. Άρα λοιπόν το κακό ξεκινάει από τη ρίζα και το τι ψηφίζουμε όταν πάμε στις κάλπες. Γιατί μπορεί να βγούμε σήμερα και να πούμε ότι δεν τις θέλουμε τις ανεμογεννήτριες στο βουνό και πολύ καλά θα κάνουμε να βγούμε και να το πούμε γιατί είναι νατούρα, γιατί. Αλλά όταν πάμε στην κάλπη όμως και εμείς. Το μικροσυμφέρον μας κοιτάμε. Σίγουρα αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Αν μέσα λοιπόν σε ένα λεπτό σας έλεγα αύριο έχουμε εκλογές, η ατζέντα ποια θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με την Ευρώπη, σύμφωνα με τα δεδομένα ότι είμαστε ένα κράτος που υποτίθεται ότι είμαστε ευρωπαϊκό. Θα έβαζα μπροστά την κλιματική αλλαγή, την πράσινη οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική και τη σωστή οικολογική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτά που είπατε, λεφτά έχουν. Δηλαδή κάποιος που θα επενδύσει βεβαίως, σε αυτά. Βεβαίως. Μα δεν το λέω εγώ. Εδώ είναι αποδεδειγμένα αυτά τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σας είπα και πάλι ότι η ανάπτυξη όπως την ευαγγελίζονται μερικοί δεν πρέπει να την πληρώσει. Δηλαδή το μάρμαρο της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, δεν πρέπει να την πληρώσει το περιβάλλον και άρα ο άνθρωπος. Ίσα μάλλον το πληρώνουμε περισσότερο όταν... Ακριβώς. Άρα, να μην πάμε στα δήθεν, να πάμε στο πραγματικό. Μάλιστα. Δήθεν δεν θα ωφελήσει τον πολίτη, θα ωφελήσει αυτόν που θα πάει να αναπτύξει. Όλα αυτά τα δήθεν πληρώνουμε τόσα χρόνια, κυρία Λιμπεροπούλου. Ναι, αλλά δεν βάζουμε μυαλό, κύριε Τσαρπέμ, Και πάμε από το ένα μνημόνιο στο άλλο και είτε τα ονομάζουμε μνημόνια, είτε τα ονομάζουμε προσαρμογή, είτε τα ονομάζουμε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι λέμε τώρα, εδώ άλλοι δεν διαβάσαν το μνημόνιο και περιμένουμε τον απλό πολίτη να πάει να ψηφίσει έχοντας σωστή κρίση. Και άλλοι θα τα καταργούσαν με ένα... Ακριβώς, και άλλοι θα τα καταργούσαν με ένα νόμο. Έτσι. Τι λέμε τώρα, και άλλοι ετοιμάζονται να τα ξαναυπογράψουν. Και μετά πάμε στην κάλπη και πάλι τα ίδια ο ελληνικός λαός. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως και εμείς το μνημόνιο συνεργασίας με τους διαφημιζόμενους το τηρούμε είναι ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιμπεροπούλη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα.